La parole est à Monsieur Fountoulis pour une minute. Πόσες φορές ακόμη θα πρέπει να συζητήσουμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα για την ανεργία των νέων χωρίς να έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε την κατάσταση έστω και κατ' ελάχιστο. Η ίδια η έκθεση παραδέχεται πως τα μέτρα λιτότητας που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα διάφορα κράτη-μέλη είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση της ανεργίας των νέων. Αυτό που δεν παραδέχεται η έκθεση είναι πως οι δράσεις που ανέλαβε η Ένωση με σκοπό τη μείωση της ανεργίας είχαν μηδενικό αποτέλεσμα. Η σχετική μείωση της ανεργίας παρατηρείται τα τελευταία χρόνια δεν είναι τίποτα παραπάνω από ευέλικτες μορφές απασχόλησης και περιτροπής εργασία που έχουν γίνει κανόνα στα περισσότερα κράτη-μέλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή οι προσωρινές θέσεις εργασίας, αμοιβόμενες με μισθούς πείνας και ελάχιστα δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Ας μην ξεχνάμε πως η Επιτροπή μέσω της Τρόικα επέβαλε στην Ελλάδα ως δημοσιονομική μεταρρύθμιση να θεσπίσει ξεχωριστό χαμηλότερο βασικό μισθό για τους νέους εργαζόμενους. Και μετά μιλάμε για προστασία των νέων, ενώ οι περισσότεροι εγκαταλείπουν τη χώρα αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό. Απέτησή μας, σταθερές θέσεις απασχόλησης, αξιοπρεπώς αμοιβόμενες, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ.